όπου το πλεώνασμα το διαθέτουμε έχοντας στο μυαλό μας τον τρόπο που θα πρέπει να φτάσουμε σε εκείνη την πολυθρυλούμενη και περιβόητη ανάπτυξη. Με μείωση φορολογίας, με ενίσχυση επιχειρηματικότητας στη χώρα κτλ. Υπάρχουν όμως και αυτοί. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν ανάγκη. Για παράδειγμα, είπατε θα δοθεί στους μακροχρόνιοι άνεργους. Ξέρετε πόσοι είναι οι μακροχρόνιοι άνεργοι. 500.000. Αυτοί που θα πάρουν το κοινωνικό μέρεσμα είναι 200.000. Χαμηλοσυνταξούχοι, αυτοί που χάσαν το ΕΚΑΣ τώρα, που κόπηκε. Έτσι. Είναι καμιά 500.000. Μάνι-μάνι ένα εκατομμύριο. Χαμηλόμισθοι με 300-400 αγορό. Μονογονεϊκές οικογένειες. Άτομα με αναπηρία κάτω από 80%. Με 70, με 67, με. Αυτοί δεν θα το πάρουν. Και διαμαρτύρονται. Ωραία. Θα πάρουμε από την αρχή. Από την αρχή. 200.000 νοικοκυριά. Όχι νοικοκυριά. Πρόσωπα. Είναι πολύ περισσότερα τα πρόσωπα, εξαρτάται από το μέσο. Έχουμε βάλει εμείς το συντελεστή και λέμε γύρω σε 600-700.000 άτομα. Ένα ζήτημα. Δεύτερο ζήτημα. Πρέπει να συγκρίνουμε το 18 με το 19. Μην ξεχνάτε ότι συνεχίζουμε να είμαστε στο 2019. Μπορεί να φαίνεται πολύ καιρό μετά την αλλαγή τη διακυβέρνηση, αλλά έχουν περάσει 4,5 μήνες. Και ίσως αυτό να είναι καλό και για εμάς, ότι έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Προπολογίζουμε το 19 με το 18. Το 18, όσοι ήταν να πάρουν το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα εκείνη τη περίοδου, πότε το πήρανε, το Δεκέμβριο. Τι έκανε φέτος η κυβέρνηση Τσίπρα, η προηγούμενη κυβέρνηση, για να υφαρπάξει κάποιους ψήφους, έδωσε προκαταβολικά, προεκλογικά, 800 περίπου εκατομμύρια, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιονομικού περιθωρίου που θα υπήρχε το 19, σε συνταξιούχους. Σε μία ομάδα, ίσως τη μεγαλύτερη, από αυτή που πήρε το κοινωνικό μέρισμα πέρυσι. Εντάξει. Άρα 800.000 φέτος... που πήρανε πέρυσι. Ναι, μα και φέτος ήταν αρκετές. Ήταν αρκετές χιλιάδες, ήταν περίπου 800 εκατομμύρια αυτά που δόθηκαν, επαναλαμβάνω, προεκλογικά, ψηφοθερικά, το ναι, Μάιο. Λέει η κυβέρνηση, αυτό ήταν η 13η σύνταξη. Ναι. Την οποία εσείς θα διατηρήσετε. Εμείς είπαμε ότι ήταν αντί να δοθεί τον Δεκέμβριο, δόθηκε το Μάιο για να πάρει κάποιους ψήφους ο κ. Τσίπρας. Αυτό έγινε. Άρα τώρα ερχόμαστε και λέμε, και θυμίζω ότι ο κ. Τσακαλώτος τότε έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο δημοσιονομικό περιθώριο για το 2019. Ότι εξαντλήθηκε όλο το δημοσιονομικό περιθώριο και όταν ρωτήθηκε για τους καφέδες, ναι, που έκανε μια κολοβή μείωση στο ΦΠΑ, είπε ότι δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για τα ροφήματα. Δηλαδή δεν είχε, κύριε Παπαδάκη, να σας κεράσει ούτε καφέ, άμα πήγαινατε. Για να τα ακούσουμε. Γιατί είναι χαρακτηριστικό. Γιατί πρέπει οι πολίτες να το θυμούνται. Για να τα ακούσουμε. Όσον αφορά τα ψίχουλα που αναφέρετε για το κοινωνικό μέρισμα, θέλω να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι πριν τις ευρωεκλογές ο κύριος Τσίπρας φρόντισε προεκλογικά για να μπορέσει να υφαρπάξει κάποιους ψήφους να μοιράσει προκαταβολικά ό,τι υπήρχε διαθέσιμο από το δημοσιονομικό χώρο το 2019. Και θα ήθελα να σας παραπέμψω σε δήλωση του κυρίου Τσακαλώτου που έχω εδώ, ο οποίος έλεγε 14/5 σε δήλωσή του ότι δεν υπάρχει ούτε για τα ροφήματα δημοσιονομικό περιθώριο. Δεν είχε δηλαδή να σας κεράσει και βερτικά ούτε ένα καφέ αν πηγαίνατε στο Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα εσείς έχετε λεφτά για καφέ, τους κερνάτε. Καλά τα είπα μάλλον. όμως κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αυτή ήταν η 13η σύνταξη. Εσείς την είπατε προεκλογικό επίδομα. Εκείνη λέει, και μάλιστα λέτε ότι θα τη διατηρήσετε. Δηλαδή του χρόνου το Δεκέμβριο θα τη δώσετε αυτή τη σύνταξη. Βεβαίως το ποσό που δόθηκε το 2019 είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του 2020 και θα χρησιμοποιηθεί ξανά για τη στήριξη συνταξιούχων. Λέμε όμως ότι αυτό που ήταν να πάρουν για παράδειγμα συνταξιούχοι από το κοινωνικό μέρισμα το πήραν ήδη από το Μάιο. Ποιες άλλες κατηγορίες έχουμε, κατηγορίες ευάλωτες του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα πολυτεχνικές οικογένειες, οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία στο νοικοκυριό τους και οι μακροχρόνια άνεργοι. Ιδίως για τους μακροχρόνια ανέργους που με ρωτήσατε, δεν είναι το θέμα αν ξέρουμε πόσοι είναι. Τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Να σας πω γιατί. Γιατί το 2013-2014 η κυβέρνηση Σαμαρά, η προηγούμενη κυβέρνηση δηλαδή που συμμετείχε η Νέα Δημοκρατία, θέσπισε το επίδομα μακροχρόνιων ανέργων. Είναι μια πολιτική μας πάγια. Είναι να μπορέσουμε να ενισχύουμε αυτούς οι οποίοι φεύγουν πάνω από 12 μήνες στην Ελλάδα. Πολλοί όμως δεν θα το πάρουν και έχουν παράπονο. Αποξενώνει από την αγορά εργασίας και τους απομονώνει επίσης από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Κύριε Υπουργέ, θα το βρείτε μπροστά σας. Είναι ένα θέμα γιατί μας έχουν κατακλείσει από μηνύματα. Άνθρωποι από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Μας λένε εμείς δεν θα πάρουμε το κοινωνικό μέρισμα που τόσο το έχουμε ανάγκη. Και ξέρετε γιατί από τους άνεργους μόλις το 10-15% επιδοτείται. Οι υπόλοιποι δεν επιδοτούνται. Φυσικά. Όπως γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες που περισσότερο τους συμφέρει να είναι άνεργος παρά να πάει να πιάσει μια δουλειά. Φυσικά και παίρνοντας 1.000 και 1.500 ευρώ.
το μήνα. Φυσικά και γι' αυτό εμείς έχουμε πει ότι θα διευρύνουμε τα κριτήρια ώστε να μπορούν περισσότεροι άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι και απλοί άνεργοι να μπαίνουν στο δίχτυ ασφαλείας που είναι των επιδομάτων ανεργίας μέχρι να μπορούν να ξαναβρούν εργασία μέσω των. Μπορεί να περιμένουμε κάποια έκπληξη να διευρύνεται. Πάντως ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι εμείς σε αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο που εμείς όταν αναλάβαμε δεν υπήρχε δημοσιονομικό περιθώριο, υπήρχε δημοσιονομικό κενό. Καλύψαμε το δημοσιονομικό κενό, δώσαμε ήδη από φέτος μείωση στον έμφυα κατά 22%, αυξήσαμε το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης και το δίνουμε προκαταβολικά. Ναι. Μπορούμε να τακτοποιήσουμε οφειλές που υπάρχουν προς τη ΔΕΗ και προς τα ΛΤΑ ώστε να σταθούν στα πόδια τους. Δίνουμε και αυτή ό,τι μπορούμε στα 200.000 νοικοκυριά. Και εδώ είμαστε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, σταδιακά καλά νέα να ανακοινώνονται και να αφορούν τους πολίτες, εφόσον έχουμε δημοσιονομικό περιθώριο. Δεν θα έχουμε δεν θέλω να λαϊκίσω, την πολιτική αλλά... την προηγούμενη. Δεν θέλω να λαϊκίσω, αλλά ξέρετε κάτι, να, για παράδειγμα, τώρα ανακοινώθηκε τον πρόεδρο της Βουλής ότι θα δοθούν 600.000 για να αλλάξουν οι βουλευτές τα λάπτοπ και ότι θα επιδοτηθούν και οι συνάδελφοί μου δημοσιογράφοι που καλύπτουν το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Και σου λέει ο άλλος, για σταθείτε, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο βουλευτής θα το πάρει μόνο στο λάπτοπ. Αλλά 50 από εδώ, 60 από εδώ, 60, 70 από εκεί θα μπορούσαν να είναι περισσότεροι οι άνθρωποι που θα πέρανε το μέρισμα. Νομίζω ότι εμείς όσον αφορά το σκέλος των δαπανών έχουμε δείξει ότι συγκρατούμε τις δαπάνες. Απόδειξη ότι μειώσαμε τις οροφές των Υπουργείων για το 2019 και για το 2020 χωρίς να μειωθούν οι δαπάνες εκεί που υπάρχει ανάγκη. Στην υγεία, στην παιδεία, στην άμυνα, όπου ενισχύονται. Διαβάσατε εφημερίδες, προλάβατε. Με αυτό θα κλείσουμε. Και να ρωτήσω. Μάστερ στο Θράσος. Μισό λεπτό να δούμε το πρωτοσέλιδο, Γιωργάρα μου. Μάστερ στο Θράσος, οι κήρυκες στις αριστείες, μάστορες της εξαπάτησης. Για το θέμα του κυρίου Διαμαντάρη, επιμένει. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει, ο κύριος Τσίπρας κάνει ιδιαίτερη αναφορά και η Αυγή το έχει και πρωτοσέλιδο θέμα. Τι απαντάτε? Καταρχάς, κάθε πρωί διαβάζω Αυγή, Ευσύν, Ριζοσπάστη. Πρέπει κανείς να ξεκινάει από εκεί. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα αυτό, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει απαντήσει. Το έχει απαντήσει ο ίδιος ο Υφυπουργός, ο κύριος Διαμαντάρης, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι η αναφορά σπούδασε, που όντως ο άνθρωπος σύμφωνα με όλα τα στοιχεία σπούδασε κάνοντας το μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, δεν ολοκλήρωσε στο τέλος για οικονομικούς λόγους, όπως ο ίδιος λέει στην ανακοίνωση. Δεν αναφέρεται όμως αυτό το βιογραφικό, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και ότι είσαστε εκείνοι οι οποίοι είχατε διατυπανίσει ότι σε θέματα που έχουν να κάνουν με τους ικανούς και άξιους οι οποίοι θα καταλάβουν αξιώματα. Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα, γιατί πράγματι ο κόσμος έχει δίκιο να διαμαρτύρεται όταν υπάρχει μια σύγχυση. Να διαλύσουμε τη σύγχυση. Ο κύριος Διαμαντάρης είναι υφυπουργός. Ο κύριος Διαμαντάρης επιλέχθηκε ως υφυπουργός για τον απότιμο ελληνισμό λόγω της μακράς πορείας που έχει για τα θέματα αυτά, πολλές δεκαετίες, και δεν νομίζω να αμφισβητεί κανείς αυτό το κομμάτι. Άλλο πράγμα θα ήταν να πει κανείς ότι έρχεται κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι κοντά στην κυβέρνηση και σε έναν διαγωνισμό επικαλείται ένα τυπικό προσόν το οποίο δεν έχει για να πάρει τη θέση από κάποιον άλλον. Εκεί να καταλάβω οποιαδήποτε κριτική ασκείται. Εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο είναι διαφορετικής φύσεως και θέλω αυτό ο κόσμος να το καταλάβει. Είναι ζήτημα ηθικής τάξης το να είναι κάπως μια αναφορά η οποία δημιουργεί παρερμηνία? Φυσικά και είναι. Και γι' αυτό ο άνθρωπος εξέφρασε τη λύπη του. Κύριε Υπουργέ. Να μας πει, έχετε πολλή δουλειά σήμερα. Το μέρισμα να ανακοινωθεί. Πότε περιμένουμε να ανακοινωθεί για το μέρισμα? Νομίζω ότι είπε και ο Πρωθυπουργός ότι αυτή την εβδομάδα, δηλαδή μέχρι το τέλος της εβδομάδας, επιστρέφει αργά το βράδυ ο Πρωθυπουργός. Οπότε τις επόμενες μία για να προλάβετε να δώσετε και τα λεφτά. Γιατί περνάνε οι μέρες. Περνάνε οι ώρες. Όσο ανεβαίνει, περνάνε οι μέρες. Λοιπόν, θα έχουμε ενημέρωση, μας είπατε. Ακούσατε τι είπε? Όσο περνάνε οι μέρες, μπορεί να αυξάνεται και το περιθώριο. Να είναι περισσότερα τα χρήματα. Μακάρι το οικονομικό επιτελείο να μπορεί να έχει περισσότερα. Για να το λέτε εσείς, να το λέει. Προσέξτε. Για να το λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι μπορεί να είναι περισσότερα τα χρήματα, άρα θα είναι δεν παραπάνω από 200. Πόσα θα είναι τα χρήματα, έχουμε πει ότι πόσα θα είναι περίπου οι δικαιούχοι. Άρα μπορεί να είναι. Γιατί έχω διαβάσει διάφορα νούμερα. Έχω διαβάσει διάφορα νούμερα στις εφημερίδες. Μισό λεπτό, τώρα μας δείξατε τη βόμβα στο τέλος. Ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερο το ποσό από αυτό που αναγράφεται στις εφημερίδες. Και το ποσό που αναγράφεται στις εφημερίδες είναι 200 εκατομμύρια. Άρα. Αποσπάσαμε μία είδηση. Είδα και άλλα νούμερα. Είδατε και άλλα νούμερα. Και 180 και 150 και. Και τα χαμηλότερα. Ωραία. Ας ελπίσουμε που μου υποδείξατε. Ναι, ας ελπίσουμε ότι θα είναι πολύ περισσότερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και επανερχόμαστε εμείς.